όταν φυσάει, συμβαίνουν πράγματα μαγικά. Τις Κυριακές, όταν φυσούσε, ο πατέρας μου με πήγαινε να πετάξω αετό. Ευτυχώς πέθανε σύντομα. Ύστερα, χωρίς να το καταλάβω, μεγάλωσα. Το δικαστήριο μου έδωσε το δικαίωμα να βλέπω το παιδί κάθε Σαββατοκύριακο. Χωρίσαμε γιατί έπλυτε. Έκανε υπερορίες αργά, αλλά όσο κι αν δούλευα, τα λεφτά δεν έφταναν. Έφυγε μια μέρα που φυσούσε δυνατά. Δεν ήξερα τι να πω. Νίσταζα κιόλας. Πολύ. Και όταν ήρθαν για την κατάσχεση φυσούσε. Εγώ δεν ένιωθα πολύ καλά, γιατί την προηγούμενη είχε πεθάνει η μητέρα μου. Ζήτησα άδεια να πάω στην κηδεία. Αλλά το αφεντικό έγινε έξαλλο. Ήταν ευκαιρία να τη δω. Την είχα νοσταλγήσει. Την έβαλα στο ίδρυμα γιατί η γυναίκα μου έλεγε ότι το σπίτι της μάνας μου ήταν μικρό και δεν χωρούσαμε όλοι. Όταν χώρισα είπα να την πάρω πίσω, αλλά δεν ήθελε, είχε συνηθίσει. Έπειτα δεν είχα και λεφτά, τα δίνω για το παιδί. Ποτέ δεν ήμουν σίγουρος ότι είναι δικό μου παιδί, αλλά δεν με πειράζει, είναι καλό παιδάκι. Εκείνη την ημέρα, το αφεντικό δεν έπρεπε να μου βάλει τις φωνές. Φυσούσε δυνατά και όταν φυσάει, εγώ αισθάνομαι πολύ παράξενα. Τα αφεντικά θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικά όταν φυσάει ο άνεμος. Πάντως, σήμερα αισθάνομαι περίφημα. Όταν φυσάει,
όλα αποκτούν μια δύναμη παράξενη. Μόλις βγω από τη φυλακή, θα πάρω το γιο μου και θα πάμε να πετάξουμε αητό. Μια μέρα όμορφη που θα φυσάει.